Τα δυσπρόσιτα χωριά της Σάμου επισκέπτονται οι γιατροί του Κέντρου Υγείας Σάμου σε μια πρωτοβουλία που σκοπό έχει τη θωράκιση της υγείας των κατοίκων του ακριτικού μας νησιού. Λοιπόν, η πρωτοβουλία ήταν με μια σκέψη που μου πέρασε στην αρχή όταν ανέλαβα σαν πρόεδρος της Διοικούς σας Επιτροπής. Και μπήκαν κάποιες ειδικότητες γιατρών στο Κέντρο Υγείας. Είπαμε να βγούμε και παραέξω από τα δεδομένα που υπάρχουν και να επισκεφθούμε τις ακριτικές περιοχές του νησιού μας, τις ορεινές περιοχές. Λοιπόν, βρήκαμε ανταπόκριση. Έχουμε επισκεφθεί μέχρι στιγμής Παγόνδα, Βουρλιώτες, Μυτιλινή και στη συνέχεια ακολουθούν Χώρα. Έχει εκδηλώσει κάποιο ενδιαφέρον το Πυθαγόριο, Κοκάρι και Άγιος Κωνσταντίνος. Λοιπόν, στόχος μας είναι να υλοποιήσουμε αυτό το πρόγραμμα που ξεκινήσαμε, αλλά εκτός αυτού είμαστε ανοιχτοί για όλο το νησί, για όλο το νομό της Σάμου. Όπου μας καλέσουν οι κοινοτάρχες θα πάμε. Και με τη βοήθεια που μας βοηθάει αμέριστα σε αυτό που έχουμε αναλάβει, η διοίκηση της δεύτερης είπε, και δεν σας κρύβω κύριε Σβαρνιά, ότι έχουμε και μία βοήθεια και από τον Αντιπεριφερειάρχη Σάμου, από τον κύριο Πανουράκη, ο οποίος μας προσφέρει έστω τη μετακίνηση να πάμε σε αυτές τις περιοχές όπου ακριβώς χρειαστούμε. Αυτή τη στιγμή το κλιμάκιο αποτελείται από 3 γιατρούς και ένα νοσηλευτή. Σήμερα ειδικά έχουμε επισκεφτεί μέχρι στιγμής νηπιαγωγείο, βρεφονηπιακό σταθμό, και αυτή τη στιγμή το παιδίατρός μας βρίσκεται, ο κύριος Γραμματικός, βρίσκεται στο δημοτικό σχολείο που οι αιτήσεις υπερβαίνουν σε 90 παιδιά που είναι, τις 80. Οπότε από ό,τι καταλαβαίνετε δεν είναι εύκολο να τελειώσουμε σήμερα, θα το πάμε αργά όσο πάει, όσο τραβήξει, και από εκεί και ύστερα και την άλλη εβδομάδα εδώ θα είμαστε να βοηθήσουμε τα παιδιά μας. Είμαστε εδώ στους Μυτιλινιούς, στα πλαίσια της πρωτοβουλίας που είναι από το Κέντρο Υγείας Σάμου. Επισκεπτόμαστε κάποια χωριά για να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο, και αυτούς που γνωρίζουμε και άλλους που δεν μπορούν να έρθουν στο βαθύ, και προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας στους κατοίκους και στους ασθενείς. Έχει ανταπόκριση, ο κόσμος έρχεται, ενδιαφέρεται, ασχολείται, και ευχαριστούμε για τη φιλοξενία και εδώ τους Μυτιλινιούς και τα υπόλοιπα χωριά στα οποία έχουμε πάει. Ο κόσμος του Δημοτικού Διαμερίσματος των Μυτιλινιών, όπως και στις άλλες περιπτώσεις, αγκάλιασε με θέρμη την πρωτοβουλία αυτή. Όσο για τους γιατρούς μας, από ό,τι βλέπετε εδώ υπάρχει και η ανακοίνωση που έχει βγάλει η κοινότητα των Μυτιλινών, που λέει ότι προέρχονται από το Κέντρο Υγείας Σάμου και δεν ξέρω αν έχουν επισκεφτεί και τα άλλα χωριά της Σάμου. Εμάς εδώ μας επισκέφθηκαν, σήμερα έχουμε την τιμή να τους έχουμε εδώ. Έχουμε 3 κλιμάκια χωρισμένα. Ένας παιδίατρος είναι στο δημοτικό σχολείο να εξετάσει τα παιδιά μας. Ο δεύτερος γιατρός είναι εδώ στην κοινότητά μας, στο γραφείο της κοινότητας. Και ο τρίτος είναι στο πνευματικό κέντρο, ώστε να μην συνοστίζεται και ο κόσμος ο πολλής. Είναι μοιρασμένα ώστε να γίνεται η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Εμείς δεν προσφέρουμε κάτι παραπανήσιο από αυτό το τομέα. Αν είχα κάνει μια συζήτηση με τον βουλευτή μας σε ένα από τα ταξίδια μου, τα τακτικά αυτή την εποχή στην Αθήνα, ταξιδεύαμε μαζί και μου είχε μιλήσει για κάτι για τους και είχα πιστέψει ότι έκανε κάποια κίνηση να μας ξανάστελνε εκείνη την κινητή μονάδα που μας είχε στείλει πρωτού κάποια χρόνια. Διαπίστωσα τώρα ότι είναι από αλλού. Δεν πειράζει, όποια, από όπου κι αν είναι η κίνηση είναι ευχάριστη και καλή. Εμείς εκείνο που μπορούμε να προσφέρουμε είναι η στέγαση και η όποια εξυπηρέτηση μπορούμε να παράσχουμε και στους γιατρούς μας φυσικά,
αλλά και στους πολίτες για οτιδήποτε χρειαστούν, πληροφορίες κτλ.